αγώνες χρόνων. Καλό στο βήμα το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ετωλοακαρνανίας, τον Κώστα Ταφλανίδη. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, απόψε και 5 μέρες μείνανε για να τελειώνουμε με το καθεστώς Μητσοτάκη. Απόψε και 5 μέρες μείνανε για να έχουμε την αυριανή μεγάλη νίκη του λαού μας. Ας έρθει εδώ σήμερα, ακόμη και σήμερα είμαστε περισσότεροι εδώ από την συγκέντρωση, δίθεν συγκέντρωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας έρθουν οι σύμβουλοι του εδώ να δουν πώς γίνονται οι συγκεντρώσεις. Παίρνουμε λοιπόν σήμερα τη σκυτάλη μετά από 2 μέρες. Με ενθουσιασμό, με χαρά, με πρόγραμμα, με εμπειρία, για να αλλάξουμε σελίδα, να αλλάξουμε πρόσωπα και να κερδίσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Φίλες και φίλοι, παίρνω πραγματικά μεγάλη δύναμη από τη σημερινή σας παρουσία, προκειμένου αυτές τις μέρες που έχουν απομείνει, να πάμε το μήνυμα ακόμη παραπέρα της νίκης που έρχεται, ένα μήνυμα που το δώσαμε πολύ δυνατά τις 2 προηγούμενες μέρες, αλλά θα μου επιτρέψετε, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, να πω 2 πράγματα, πράγματα που έζησα κι εγώ από το 2015 ως το 2019, πράγματα που αφορούν τον νομό, πράγματα που έγιναν από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί για μας η Ετωλοακαρνανία ήταν προτεραιότητα. Για μας η Ετωλοακαρνανία ήταν ένα κομμάτι της χώρας που είχαμε υποχρέωση να βάλουμε στο χάρτη και το κάναμε. Είμαστε αυτοί που παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι η χώρα ήταν κάτω από μνημόνια, παρά το γεγονός ότι είχαμε απέναντί μας ένα Σόιμπλε που σε κάθε ευκαιρία προσπαθούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα, εμείς δουλέψαμε σκληρά προκειμένου να γίνει πραγματικότητα σήμερα η Ιόνια Οδός, προκειμένου να έρχονται σήμερα στην Ετωλοακαρνανία οι πολίτες με ασφάλεια, να ξεχάσουμε τα πορτοκαλί κολονάκια τα οποία μας είχαν δωρήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.